Αγαπητοί και εκλεκτοί επισκέπτες και αναγνώστες του Messenia Live. Ονομάζομαι Άγγελος Ράλης, είμαι φιλόλογος, διατηρώ το ομώνυμο φροντιστήριο στην περιοχή της Καλαμάτας και θα σχολιάσω τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας που τέθηκαν σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος όπου τα παιδιά κλήθηκαν κάτω από πρωτοφανείς και πρωτόγνωρες συνθήκες να εξεταστούν, να περάσουν αυτή την εξεταστική εμπειρία αλλά και δοκιμασία, 2 μήνες μετά από εγκλεισμό, με τα 1000 μοίρια προβλήματα στην καθημερινότητα, με τους αυξημένους φόβους αλλά και τις μαζικές φοβίες να λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας και κυρίως στον ελλαδικό χώρο. Και την εποχή του κορονοϊού οι μαθητές κλήθηκαν σε αποστάσεις ασφαλείας βέβαια και με όλα τα απαραίτητα μέτρα να έχουν ληφθεί, να εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Το θέμα του βιβλίου και της διαχείρισης του χρόνου είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, είναι ένα θέμα χιλιοϊπωμένο, το οποίο οι μαθητές έχουν ασχοληθεί. Το θέμα όμως δεν ήταν αν ήταν εύκολο ή δύσκολο, δεν θα μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια, σε αυτή την ουσία, γιατί όλοι θα πούν ότι έγραψαν καλά. Λίγοι όμως έχουν γράψει πάρα πολύ καλά και άριστα. Είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί πνευματική συγκρότηση, απαιτεί πλούσιο λεξιλόγιο, πολύχρωμο και πολυσχηδή λεξιλόγιο, απαιτεί μία πνευματικότητα και μία παιδεία στη λογοτεχνία και στην ποίηση, στην οποία έχουν αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Όταν ένας μαθητής εξαπαλών μαθητικών ονείχων έχει ασχοληθεί με τη λογοτεχνία, με την κριτική βιβλίων, έχει εγκριθεί στο λεξιλόγιο, στα νοήματα, έχει αποδελτιώσει και απομνημονεύσει ατάκες με τη σωστή και υπεύθυνη διδασκαλική καθοδήγηση, φυσικά και θα ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Είχε μια κλιμακούμενη δυσκολία το θέμα, η θεματολογία μάλλον, και τα παιδιά έπρεπε να αξιοποιήσουν τη θεωρία, αλλά πάντα υπό τη μορφή νοήματος. Όσον αφορά το γάμα και δέλτα θέμα, τι είναι ποίηση για τους μαθητές, ή πώς θα γίνει η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου όσον αφορά την βιβλιοφιλία, δεν ήταν και τόσο εύκολο. Θα πρέπει ένα παιδί να έχει βιώματα, να έχει εμπειρίες, να έχει συνεχή επαφή με τη λογοτεχνία, να έχει συνεχή επαφή με το λεξιλόγιο, με την εκφραστικότητα, να έχει μία άνεση στην έκφραση, να έχει μία ευκολία στο λόγο για να μπορέσει να γράψει το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο βαθμό που θα το επιτρέψει να εισαχθεί στη σχολή της προτίμησής του. Ελπίζω όλοι οι μαθητές να έγραψαν καλά, πάντα με αισιοδοξία σε αυτή τη δύσκολη υγειονομική και κοινωνική συγκυρία και εύχομαι οι μαθητές να πάνε ακόμα καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και η ομορφιά είναι συνυφασμένη με τη δυσκολία.